Πάσουμε τώρα από τη σελίδα 1088, από την Αποκάλυψη, από το κεφάλαιο Γ, τρία κεφάλαιο και εφτά εδάφιο. Τρία κεφάλαιο και εφτά εδάφιο. Και προς τον Άγγελο της Εμφυλαδελφία Εκκλησίας Γράψων, ταύτα λέγει ο Άγιος ο Αληθινός, που έχων το κλειδίον του Δαβίδος, της ανοίγει και ουδής κλεί και κλεί και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου. «Ειδού έθεσα ενώπιον σου θύραν ανεωγμένη και ουδίνα δύναται να κλείσει αυτήν, διότι έχει μικρά δύναμη, είναι το λόγο μου και δεν ειρνήθη το όνομά μου. «Ειδού θέλω κάμου, του εκ τη συναγωγή του σατανάιτινε την εσλέγουση αυτού ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ειδού θέλω κάμου αυτού να έλθω και να προσκυνήσω σε ενώπιο των ποδών σου και να γνωρίσω ότι εγώ σε αγάπησα. Επειδή εφύλαξα το λόγο τη υπομονή μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει από της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντες επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως, κράτη εκείνο το οποίο έχεις για να μη δεις το στεφανό σου. Ως της νικά θέλω καμιά αυτόν στήλων εν τον ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου της Νέας Ιερουσαλήμ, της καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου των νέων ώστε έχει ο Τίωνας ακούσει τι λέει το πνεύμα προς τα εκκλησίας Αμήν Ο Κύριος βλέπει 7 εκκλησίες μέσα από τον προφητικό λόγο και ιδίω το προφητικό βιβλίο της Αποκάλυψης καθώς ζητάει να αποκαλύψει αυτά που είναι, αυτά που μέλωση να γίνωση μετά τα αυτά και αυτά που βλέπει ο, με πνευματικές οράσεις ο δούλος του Θεού Ιωάννης. Αυτά που είναι και αυτά που μέλουν να γίνουν. Μέσα σε 7 εκκλησίες διαφορετικές που το μόνο κοινό σημείο που έχουν είναι ο Θεός, Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και ο προφητικός λόγος, δηλαδή η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Κάθε μία εκκλησία ξεχωριστή. Σε αυτή την εκκλησία όμως ο Θεός βλέπει ωραία χαρακτηριστικά, γι' αυτό της υπόσχεται μεγάλες ευλογίες. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι έχει μικρά δύναμη. Τώρα είναι πολύ αδύνατη. Αλλά φυλάει το Λόγο του Θεού και δεν αρνείται το όνομα του Χριστού. Φυλάει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είναι εγγυητής του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και ο Θεός θα θέσει μπροστά της θύρα νεοχμενή Δια του Ιησού Χριστού Την οποία κανείς δεν μπορεί να κλείσει Μια θύρα απόλυτης, απέραντης και ένδοξης παρουσίας και ευλογίας του Θεού Γιατί έχει αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά αναγνωρίζει ότι έχει μικρά δύναμη πρώτον ότι είναι μικρός ασήμαντος ο ποιμένας της εκκλησίας αυτής που έχει την ευθύνη της εκκλησίας γι' αυτό απευθύνεται ο Κύριος μας σε αυτόν προσωπικά όπως τον κάθε έναν από εμά ξεχωριστά απευθύνεται ο Θεός σήμερα προσωπικά για την ευθύνη αλλά ταυτόχρονα την υποχρέωση και την εξουσία που μας έχει δώσει ο Θεός στο προσωπικό μικρό μας περιβάλλον, στο μικρό κοσμό μας. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι φυλάει το Λόγο Του, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και είναι γεγραμμένο ότι το Ευαγγέλιο τούτο του Ιησού Χριστού θα κηρυχθεί σε όλα τα έθνη και στραθάρτη το τέλος. Γιατί υπάρχουν πολλά Ευαγγέλια τα οποία κηρύττονται τις έσχατες αυτές οι μέρες καθώς και υπήρχαν πολλά μέσα στις 7 εκκλησίες, τις 6 εκκλησίες που ο Κύριος απευθυνόμενος τον άγγελο τον έχοντα την ευθύνη της εκκλησίας λέγοντάς του «έχω τι κατά σου». Υπάρχει το Ευαγγέλιο της που και, της, και του πλουτισμού και της Αποστασίας που ιδιαιτέρως συναντάει κανείς στην Εκκλησία της Λαοδικίας Έλα στο Χριστό και θα σε πλουτίσω Έλα στο Χριστό και θα γίνεις μεγάλος, σπουδαίος και τρανός. Άλλο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο του Χριστού λέει αργύριον και χρυσίον δεν έχω, αλλά αυτό που έχω τούτο συδίνω. Υπάρχει το Ευαγγέλιο της ευχαρίστησης και της απόλαυσης του κάθε πιστού. Δηλαδή το Ευαγγέλιο που ενδιαφέρεται και ο που ενδιαφέρεται τι θέλουν οι πιστοί τι ευχαριστεί τους πιστούς και όχι τι διατάζει ο Χριστός. Με αποτέλεσμα, παραδείγματο χάρη, να υμνοδούνε για τη δική τους ευχαρίστηση και όχι για τη διοξολογία του Χριστού. Για τη δική τους ικανοποίηση και όχι για τη δόξα του Χριστού. Για τη δική τους την απόλαυση περιφρονώντας τι απαιτεί ο Θεός μέσα από το Λόγο Του και το Ευαγγέλιο Του. Έτσι δηλαδή ο λαός γίνεται κυρίαρχος μέσα σε αυτή την εκκλησία που είναι παραδείγματος χάρη η εκκλησία των Σάρδεων και ο κύριος Κομπάρσος. Ό, τι θέλετε. Ό,τι σας αρέσει, ό,τι σας ευχαριστεί. Το τρίτο Ευαγγέλιο στην Έφεσο είναι το κοινωνικό Ευαγγέλιο που ενδιαφέρεται για αυτά που κάνει η πιστή και φαίνονται και όχι για αυτά που κάνει ο Χριστός στη ζωή των πιστών και δεν φαίνονται. δηλαδή ενδιαφέρονται για την προβολή και την επίδειξη και όχι για την αναδόμηση και τη μεταμόρφωση. Δεν ενδιαφέρονται δηλαδή για το γκρέμισμα και το ξαναφύτεμα, συγγνώμη, για το ξερίζωμα και το ξαναφύτεμα ή το γκρέμισμα και τη νέα οικοδομή, αλλά ενδιαφέρονται για το κουκούλωμα και το κρύψιμο. Υπάρχει το τέταρτο Ευαγγέλιο στην Εκκλησία των Θεατήρων. Το Ευαγγέλιο του Συμβιβασμού. Πρώτα μέσα μας, δηλαδή ο πιστός δεν έχει ενοχές όταν παραβαίνει, παραβιάζει το Λόγο του Θεού αμαρτάνοντας, αλλά έχει ντροπή όταν τον ανακαλύπτουνε ώστε ενδιαφέρονται για την εικόνα του χριστιανού αλλά όχι για την ομοίωσή του με τον Χριστό. Το πέμπτο Ευαγγέλιο είναι του εδώ και τώρα ευλόγησέ μας. Της Μύρνης που δεν έχει καθόλου υπομονή Για να ο Θεός να φέρνει θλίψεις γιατί θλίψη εργάζεται η υπομονή. Δεν αντέχω αλλο από κάμω φεύγω. Τόσο καιρό περιμένω δεν έγινε τίποτα. Το Ευαγγέλιο του εδώ και τώρα και έτσι όπως εγώ θέλω. Ώστε ο Κύριος δεν είναι κυρίαρχος στη ζωή του ανθρώπου αλλά είναι υπηρέτης του ανθρώπου και κυρίαρχος είναι ο πιστός. Ο πιστός δίνει εντολές, θέλει να δίνει εντολές, εκφράζει το θέλω του και την επιθυμία του, θεωρώντας ότι ο Χριστός είναι υποχρεωμένος να του κάνει τα χατήρια. Εδώ και τώρα και έτσι μάλιστα. Και υπάρχει και το Ευαγγέλιο της Περγάμου, με κοσμικό φρόνημα, δηλαδή όχι να οδηγούμε και να διοικούμε υπό του Πνεύματος του Αγίου αλλά να οδηγώ και να διοικώ εγώ το Πνεύμα το Άγιο σύμφωνα με το φρόνημα όχι του Χριστού αλλά του κόσμου. Το φρόνημα του δεν πειράζει όχι και τόσο φανατικά όχι και τόσο απόλυτα ώστε η υπακοή στο Ευαγγέλιο και το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε λεπτομέρειες να σχολιάζεται αυστηρότης και φανατισμός. Αυτή η Εκκλησία δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία της Φιλαδελφίας την οποία θα παραλάβει ο Χριστός. Αυτά τα Ευαγγέλια δεν έχουν καμία σχέση με το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας και της δόξας του Χριστού που ενδιαφέρεται να μη συσχηματίζεται ο πιστός με τον κόσμο Αλλά να μεταμορφώνεται δια του πνεύματος του Αγίου Δια της ανακαινήσεως του νόστου Ώστε ο Άγιος να γίνεται πιο Άγιος Ο πιστός να γίνεται πιο πιστός Ο ταπεινός να γίνεται πιο ταπεινός Ο μακρόθυμος να γίνεται πιο μακρόθυμος ο πράος να γίνεται πιο πράος. Αυτός που αγαπάει να αγαπάει πιο πολύ ακόμη. Αυτός που υπομένει να έχει μεγαλύτερη υπομονή. Γιατί σε αυτούς ο Θεός αποκαλύπτει το θέλημά Του το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον αλλά και τους δίνει και τη δύναμη μετά την αποκάλυψη να το εκτελούν ώστε να μην ζουν μόνο κατά το πνεύμα αλλά και να περπατούν κατά το πνεύμα. Δηλαδή όχι μόνο τους ελευθερώνει ο Θεός από την αμαρτία και είναι ελεύθεροι γιατί όποιον ο Χριστός ελευθερώσει αυτός είναι ελεύθερος καθώς έγιναν μαθητές του Χριστού γνώρισαν την αλήθεια και η αλήθεια τους ελευθέρωσε αλλά επιπλέον να δουλώνουν και τον εαυτό τους στον Θεό ελεύθεροι δηλαδή ον πάντων όντε πάντων να ελευθερών, να δουλώνουν τον εαυτό τους στο Θεό, ώστε ο καρπός τους να είναι εισαγιασμών σώματος ψυχής και πνεύματος, ευλογημένος πλήρης εις δόξαν Θεού Πατρός και το τέλος τους αιώνια ζωή. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αυτό είναι ο ποιμένα τη Εκκλησία του Χριστού. Μακάρι να μα κάνει έτσι ο Θεό όλου μα, γιατί όλοι μα είμαστε κάπου πιμένες, Ποιμένε σαν άντρε στην οικογένειά μα. Ποιμένε σαν γυναίκε στα παιδιά σα. Μέσα στην Εκκλησία. Φως και αλάτι της γης. Μέσα στον κόσμο. Φως των εθνών. Ιδού λέγει ο Χριστός δίδω εξουσία σε εσάς. Γιατί όπως εμένα απέστειλε ο πατέρας έτσι και εγώ αποστέλω τον κάθε έναν από εσά. Είσαι ένας ποιμένας άντρα, γυναίκα, νέος γέρος στο σπίτι σου, στη δουλειά σου, στην οικογένειά σου, στη συγγένειά σου, σε οποιοδήποτε περιβάλλον ο Θεός επέτρεψε να κατοικείς ώστε να αποτελείς εγγυητή της διαθήκης, της κενής του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού της υπακοής στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και φως των εθνών ο Πημένας της Εκκλησίας Φιλανδελφίας έχει αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά γνωρίζει και ομολογεί την αδυναμία του αλλά έχει πάρει απόφαση να είναι εγγύητη στη ζωή του και στη ζωή των άλλων που εξαρτώνται από αυτόν ή που αγγίζουν αυτόν του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Ούτε ένα γιώτα, ούτε μια κεραία. Ώστε ο Θεός να τον κάνει φως στον κόσμο αυτό και αλάτι στη γη αυτή. Σε αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο, σε αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, με αυτά τα ασήμαντα για τους ανθρώπους χαρακτηριστικά, ένδοξα για το Θεό χαρακτηριστικά, ότι έχει επίγνωση της αδυναμίας του, απόφαση να φυλάει ακριβώς το Λόγο του Θεού και πάντοτε να ομολογεί το όνομα του Χριστού, ο Θεός υπόσχεται προφητικά, τότε και σήμερα στον κάθε έναν από εμάς ότι έχει τη δυνατότητα ο Χριστός γιατί αυτός έχει το κλειδίον του Δαβίδ γιατί αυτός έχει την εξουσία να ανοίγει και κανείς να μην μπορεί να κλείσει αλλά και να κλείνει και κανείς να μην μπορεί να ανοίξει μην το ξεχνάμε αυτό αποκαλύπτει ότι ο Χριστός έχει την πρόθεση έχει τη θέληση μας δίνει υπόσχεση έχει την εξουσία μπροστά σου ανοίξει θύρα μεγάλη και ενεργητική, καθώς ομολογεί ο Απόστολος Παύλος, σε όλους μας, μηδενός εξαιρουμένου, όσο και μικρός, και καλύτερο είναι αυτό, να αισθάνεσαι ότι είσαι και όσο καινούριο να αισθάνεσαι ότι είσαι, όσο και αδύναμος και εξουθενημένος να αισθάνεσαι ότι είσαι και να είσαι πραγματικά, έχει τη δύναμη, την πρόθεση, την εξουσία να θέσει μπροστά σου θύρα ευλογίας ανοιχμένη που να μην μπορεί κανείς να την κλείσει. Σε σένα! Σε σένα που έχει αποκάμει, έχει κουραστεί, έχει λυπηθεί, σε έχουν εξουθενήσει. Σε έχουν προσβάλει, σε έχουν ταπεινώσει. Σε και έχεις γίνει πιο μικρός και πιο μικρή από ότι ήσουνα και είσαι πραγματικά. Έχει πρόθεση. Έχει απόφαση. Έχει υπόσχεση. Έχει δύναμη και εξουσία. Να θέσει μπροστά σου θύρα μεγάλη και ενεργητική και α είναι πολύ ενάντια ο Χριστός θα δοξαστεί. Και έχει και πρόθεση όλους αυτούς που ισχυρίζονται ότι είναι λαός του Θεού, εκκλησία του Χριστού αλλά στην πραγματικότητα κατάντησαν μέσα από τα Ευαγγέλια τα άλλα που περιέγραψα πολύ 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 γρήγορα πριν από λίγο και δεν είναι εκκλησία του Χριστού αλλά είναι συναγωγή του σατανά και όλους αυτούς μην του προϊφρονίσεις εσύ μην τους γυρίσεις την πλάτη μην τους απορρίψεις γιατί όλους αυτούς λέει ο Χριστός εγώ θα τους κάμω και θα τους φέρω και θα τους κάμω να έλθουν και θα έρθουν να προσκυνήσουνε τον Χριστό ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσουν ότι εγώ εσένα αγάπησα. Θα αναγνωρίσουν ότι εγώ εσένα αγάπησα, εσένα που ήσουν πράος, μακρόθυμος, υπομονετικός, ταπεινός, γεμάτος αγάπη, γεμάτος από υπομονή, ώστε ο Θεός σε διάλεξε, καθώς είσαι μικρός και ασήμαντος, μέσα από σένα να δοξάσει το όνομά Του το Άγιο. Γιατί τα μωρά εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς του κόσμου τούτου. Τα ασθενή εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά. Ένα σοβαρό ερώτημα. Τι θεωρείς ότι είσαι, μωρός ή σοφός. Ασθενής ή ισχυρός. Μικράν ή μεγάλη δύναμη. Τα εξουθενημένα, και τα μη όντα που δεν είναι τίποτα αυτούς εξέλεξε ο Θεός για να καταργήσει όλους αυτούς που νομίζουν ότι είναι αλλά δεν είναι νομίζουν ότι είναι λαός του Θεού αλλά δεν είναι και μπορεί να είναι ακόμη και συναγωγή του σατανά αλλά όλους αυτούς ο Θεός αγαπάει όπως αγαπάει και σένα και μένα. Τους αγαπάει γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Έχει καλές βουλές και για αυτούς. Έχει καλές προθέσεις και για αυτούς και για μας και για όλους μας. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και θέλει να έχουμε και εμείς καλές προθέσεις. Που οι προθέσεις αποκαλύπτονται στο Θεό με την προσευχή μας. Με την εξήτησή μας και αυτή την Εκκλησία, αυτό το λαό. Αυτό το δούλο είτε είναι άνθρωπος, ο άγγελος της Εκκλησίας, είτε είναι λαός, η πιστή της Εκκλησίας, είτε είναι μικρών υπόλοιπων του λαού του Θεού, είτε είναι πρόσωπα, σε αυτούς ο Θεός λέει Κάνε υπομονή. Κύριε, κάνε υπομονή αδερφέ μου. Κάνε υπομονή. Φύλαξε το λόγο της υπομονής του Χριστού. Που σου λέει, περίμενε. Δεν βραδύνει ο Κύριος μακροθυμή για να σωθούμε όλοι. Και για να σωθούν και άλλοι που εγώ τους αγαπάω και εσύ μπορεί να μην τους αγαπάς. Αλλά κάνε υπομονή. Γιατί η υπομονή εργάζεται ο δοκιμή. Κάνει υπομονή για να γίνεις δόκιμος στους οφθαλμούς με να ορθοτομείς το λόγο της αληθείας. Κάνει υπομονή ώστε η δοκιμή να εργαστεί ελπίδα, αυτή την ελπίδα που κανένας δεν μπορεί να σου κατεσχύνει. Κάνε υπομονή αδελφέ μου, κάνε υπομονή αδελφή μου. Φύλαξε το λόγο της υπομονής. Γιατί τότε μόνο ο Κύριος θα σε φυλάξει. Από την ώρα του πειρασμού που πρόκειται να έλθει στην οικουμένη όλη για να δοκιμάσει όλους τους κατοικούντας επί της γης γιατί όταν θα έρθει και ο χρόνος και ο καιρός και η αμαρτία φτάσει στο πλήρες τότε θα γερθεί βασιλεύσκληρο πρόσωπος. Κάνε υπομονή μέχρι να ακουστεί το κέλευσμα η φωνή του Αρχαγγέλου η του Θεού και τότε θα δεις το σχήμα σου αυτό το εξουθενημένο να μεταμορφώνεται το θνητό να ενδύεται αθανασία το φθαρτό να ενδύεται αφθαρσία κάνε υπομονή και πρόσεχε γιατί έρχομαι ταχαίως πρόσεχε τώρα μην πάρει Κανείς το στεφανό σου Γι' αυτό κράτα καλά Αυτό που έχεις Κράτα αυτό που έχεις και δεν είχες Και στο δώσε ο Χριστός Το Ευαγγέλιο του Κράτα το καλά Δεν έχουμε τίποτα άλλο αδερφοί Το Λόγο του Θεού Και το Πνεύμα το Άγιο Αυτό μας έχει δώσει ο Χριστός Την Εκκλησία του Τα αδέλφια μας Το Ταμείο μας κράτα καλά αυτό που έχεις γιατί αν δεν το κρατήσεις άλλος θα πάρει το στεφάνι σου κράτα καλά αυτό το έργο που σου έχει δώσει ο Θεός όποιο και αν είναι Κράτα καλά το να είσαι πατέρας μέσα στην οικογένειά σου, εγγυητή στη Διαθήκη του Χριστού. Μητέρα, οικοφύλακας, εγγυήτρια της Διαθήκης του Χριστού. Γίνε ζηλωτής, Αγωνίσου τον αγώνα τον καλό. Μάθε ότι ο Θεός σε κάλεσε να υπηρετεί την εκκλησία του. Μάθε ότι ο Χριστός θέλει να γίνεις φίλος του. Κράτα εκείνο που έχεις. Κανείς να μην πάρει το στεφανό σου. Τι έχεις. Ο Μωυσής είχε μία ράβδο στα χέρια του, τίποτα άλλο. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης είχαν το όνομα του Χριστού, τίποτα άλλο. Ο Παύλος είχε τις δοκιμασίες του, τις θλίψεις του, το σταυρό του, τίποτα άλλο. Κράτα αυτό που έχεις και στο δώσε Χριστός. Είναι πολύτιμο, ο σταυρός σου είναι πολύτιμος. Αλλά πιο πολύτιμο απ' όλα είναι εν αρχή το λόγος, το Ευαγγέλιο του Χριστού κράτησέ το στα χέρια σου σφιχτά, φύλαξέ το στην καρδιά σου, μην εκκλίνεις δεξιά ή αριστερά. Κράτησε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου στα αυτιά σου, στη ζωή σου, μην το εγκαταλείψεις. Κράτησε την αγάπη που σου δώσε ο Χριστός στην καρδιά σου για τα αδέρφια σου, για το Θεό. Κράτησε αυτό που έχεις και έχουμε αδελφοί όλοι μας έχουμε αιώνια ζωή έχουμε το Χριστό έχουμε τον παράκλητο το πνεύμα της αληθείας έχουμε τον πατέρα μας τον ουράνιο ο Χριστός επτόχευσε για να είμαστε πλούσιοι εμείς έχουμε πλούτο ένδοξο ουράνιο κράτα αυτό που έχεις μη το αφήσεις για τα μάτια. Σέκανε ο Κύριος υπηρέτη του, μην υπηρετείς ανθρώπους. Σέκανε ο Κύριος δούλο του, μη δουλεύεις άλλον Κύριο. Κράτα εκείνο που έχεις. Σου δώσε ο Κύριος χαρίσματα, εργάσου τα χαρίσματα με ζήλο. Σου δώσε ο Χριστός οικογένεια, διατήρησέ τη. Με ζήλο στα πνευματικά. Να προσέξουμε αδερφοί τη χλιαρότητα. Μην γίνουμε χριστιανοί της Κυριακής. Θα χάσουμε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία μας. Να είμαστε χριστιανοί της καθημερινότητας. Κάθε μέρα. Να εμένουμε κάθε μέρα στο Λόγο του Θεού κάθε Κυριακή στην κλάση του Άρτου και πάντοτε στην κοινωνία με τα και στις προσευχές. Κράτα αυτό που έχεις. Μας έχει χαρίσει ο Χριστός μια ωραία εκκλησία. Κράτα τον εαυτό σου μέσα σε αυτή την εκκλησία. Δεν θα πάθουν τίποτα τα παιδιά σου εάν κοιμώνται μια ώρα αργότερα. Τα δικά μας τα παιδιά ξεκουράζονταν στην εκκλησία. Το λέω για τη δόξα του Θεού. Δεν λείπαμε από την Εκκλησία. Δεν υπήρχε μέρα που έλειπα. Δεν εξέλεγα τις μέρες εγώ που θα πάω. Και δεν ήμουν πρεσβύτερο ή διάκονος. Ήμουν ένας που πρόσθεσε ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία Του και Τον αγάπησα. Αλλά αν αγαπάς τον Χριστό κάνεις το θέλημά Του. Αν δεν τον αγαπάς κάνει ό,τι θέλεις. Αγάπησε το Χριστό αδερφέ. Κάνε υπομονή και αγάπησε το Χριστό. Δεν έμεινε πολύ καιρός. Αγωνίζου τον καλόν αγώνα. Το χάρισμα που σου έδωσε να το εργάζεσαι. Τη δουλειά και την αποστολή που σου, έδωσα, που σου έδωσε να την υπηρετείς γίνε υπηρέτης στον αδερφό σου και μη γίνε αφεντικό για να σε υπηρετήσει ο Χριστός γίνε δούλος μη γίνεσαι κύριος για να δουλεύεις τη ζωή σου ο Χριστός μην αγωνίζεσαι για τις ματαιότητες γιατί οι ματαιότητες οδηγούν τον άνθρωπο στη ματαιότητα εάν υπηρετείς τα παιδιά σου του Θεού. Κάποτε προσευχόμουν και σας το έχω ξαναπεί, Θεέ μου βοήθησε τα παιδιά μου. Και μου είπε ο Θεός, αν εσύ υπηρετείς τα δικά μου τα παιδιά, εγώ θα υπηρετώ τα δικά σου τα παιδιά. Υπηρέτησε τα παιδιά του Θεού. Όχι μια μέρα, όχι μια ώρα, 24 ώρες την ημέρα, ολόκληρη τη βδομάδα, ολόκληρη τη ζωή σου. Προσευχόμουν για τη δουλειά μου, ήρθε ο κύριο μπροστά μου και μου λέει: Εάν εσύ εργάζεσαι το δικό μου το έργο, εγώ θα εργάζομαι το δικό σου το έργο. Μη φοβάσαι, αδερφέ. Εμπιστέψου το Χριστό. Έλπισε το Χριστό. Ζήσε για το Χριστό. Δόξασε το Χριστό. Και θα απολαμβάνει τώρα την παρουσία του Θεού και τότε την αιωνία ζωή. Φυλάξου. Φύλαξε την ψυχή σου, φύλαξε τη ζωή σου, φύλαξε τα μυαλά σου, τις επιδιώξεις σου, τις φιλοδοξίες σου. Να είναι πάντοτε μέσα στο αγαθό και βάρεστο και τέλειο θέλημα του Θεού. Μέσα στην υπηρεσία δεν θα τη σημειωθείς, θα κερδίσεις τα πάντα. Όποιο νικά είναι ένα αγώνα βέβαια. Αυτή η ζωή είναι ένα αγώνα. Είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Μέσα στην Εκκλησία αγώνα. Έξω από την Εκκλησία αγώνα. Μέσα στην οικογένειά μας αγώνας Έξω από την οικογένειά μας αγώνας Μέσα στην καρδιά μα αγώνα. Έξω από την καρδιά μα αγώνα. Αλλά ο Χριστός λέει μη φοβάσαι Εγώ ενίκησα Και εσείς θα νικήσετε Γιατί εγώ είμαι ο νικητής Όποιος νικά Θα κάνω αυτόν στήλο στον ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Ο στήλος μέσα στην εκκλησία δεν γίνεται από μόνος του ο Χριστός τον κάνει. Στήλη μέσα στην Εκκλησία ήταν ορισμένοι στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, τους οποίους ο Θεός τους έκανε. Εάν θέλεις ο Χριστός να σε κάνει στήλο μέσα στην Εκκλησία Του, να τη σηκώνει βάρος με καλά αποτελέσματα, μόνο ο Χριστός θα σε κάνει. Αλλά πρέπει να νικήσουμε, πρέπει να νικήσεις. Να νικήσεις την καρδιά σου. Να νικήσεις αυτά που σ' αρέσουν, αυτά που θέλεις, αυτά που λογαριάζεις, αυτά που βλέπεις. Πρέπει να νικήσεις. Αυτός που θα νικήσει και δεν μπορούμε να νικήσουμε παρά μόνο με τη χάρη του Χριστού και την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτόν που θα νικήσει θα τον κάνει ο Χριστός στήλο. Θέλεις να είσαι στήλος μέσα στην Εκκλησία. Mm. Μόνο ο Θεός μπορεί να σε κάνει και όλους μας θέλει και μπορεί να μας κάνει. Ή θέλεις να έχεις μια ωραία και όμορφη πλούσια ζωή ή θέλεις να έχεις την απόλαυσή σου την προσωπική και την οικογενειακή ή θέλεις να έχεις το όνομα όπως ήταν η εκκλησία που είχε μεγάλη θύμη αλλά δεν είχε το Χριστό το όνομα αλλά δεν είχε στη χάρη ο Θεός δεν μας φυλάει να νικήσουμε αδερφοί είναι μια πρόσκληση νίκη σήμερα. Ξέρετε τι είναι το σήμερα ένα σάλπισμα ενός φρουρού που σαλπίζει ο εχθρός έρχεται όποιος ακούσει τι λέγει το πνεύμα στις εκκλησίες όποιος ακούσει και φυλαχτεί σε αυτόν ο Θεός θα δώσει το όνομα νέον όνομα το όνομα του Θεού μου το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ και το όνομά μου των νέων. Σαν να μας παρακαλάει ο Θεός, άκουσε προσεκτικά. Ο Θεός θέλει να κάνει νέα πράγματα, θέλει να δημιουργήσει στήλους μέσα στην παγκόσμια εκκλησία Του, στην εκκλησία της Ελλάδος και στην εκκλησία αυτή τη μικρή της Κιβισιάς, στήλους. ως τις έχει οτίον. Ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα το Άγιο προς την Εκκλησία αυτή. Αμήν.